Πόλεμος ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή το σπότ της Νέας Δημοκρατίας για τα γαλλικά μαχητικά Ραφάλ που προσγειώθηκαν σήμερα στη βάση της Τανάγρας και θα ενταχθούν στην 332 μοίρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβερνήσεως με αφορμή το σπότ του κόμματος, κάνοντας λόγο για εθνική καπηλεία. Κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δεν μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάλιστα δεν περισσεύουν, σε κομματικό σπότ. Ντροπή και εθνική καπηλεία, έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter. Απαντώντας τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έκανε λόγο για μικροπρέπειες. Ο ελληνικός λαός σήμερα αισθάνεται ασφαλέστερος και υπερήφανος. Ο κύριος Τσίπρας, αυτή τη μέρα τουλάχιστον, θα μπορούσε να αφήσει στην άκρη τη μικροπρέπεια και την αντιπαράθεση για μια μεγάλη επιτυχία της πατρίδος, σημείωσε και προσέθεσε. Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Η κυβέρνηση, σε απόλυτη σύμπνοια με τον ελληνικό λαό, συνεχίζει ανυποχώρητα την προσπάθεια ενισχύσεως της ισχύως της Ελλάδος σε κάθε επίπεδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε στην επόμενη ιστορική στιγμή για τις ένοπλες δυνάμεις μας να παρευρεθεί έστω και ένας εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κατέληξε ο Οικονόμου. Για μετατροπή της αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ σε κομματικό σποτ, κατηγορεί με ανακοίνωσή της στην κυβέρνηση και η ελληνική λύση, και υποστηρίζοντας ότι με την κίνηση αυτή η Νέα Δημοκρατία διέπραξε τρεις ύβρις. Πρώτον, τα μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ αποκτήθηκαν με τις θυσίες του ελληνικού λαού και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, εάν η Νέα Δημοκρατία εξοφλούσε τα εκατοντάδες εκατομμύρια που χρωστά, η Ελλάδα θα μπορούσε να θωρακίσει περαιτέρω τις ένοπλες δυνάμεις. Η Νέα Δημοκρατία δεν δικαιούται να πανηγυρίζει, θα έπρεπε να απολογείται. Τρίτον, η Νέα Δημοκρατία αποκρύπτει ότι η πρόταση αποκτήσεως των γαλλικών μαχητικών έγινε από την ελληνική λύση και τον πρόεδρό της Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος πίεζε την άτολμη κυβέρνηση επί Μακρόν για τη συγκεκριμένη αγορά. Αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ελληνική λύση και καταλήγει. Η ελληνική λύση, σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, πολιτεύεται με γνώμονα τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές.